Ανάδειξε τη υγεία. Είμαστε στο ξενοδοχείο Athenaeum Grand, στη Λεωφόρο Σιγκούρα 142 και έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ευάγγελο Γκικόντε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι μευτήρας χειρουργός γυναικολόγος με μάστερ ομοιοπαθητικής. Ο οποίος θα μας μιλήσει για τους παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, οι παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν την έναρξη της εμμηνόπαυσης είναι πρώτον το κάπνισμα. Οι γυναίκες που καπνίζουν έχει βρεθεί ότι μπορεί να μπουν πιο νωρίς σε εμμηνόπαυση. Αλλά πριν το κάπνισμα έρχεται ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος που είναι το άγχος. Mm-hmm. Το άγχος μπορεί να κλείσει τη στρόφιγγα και να σταματήσει η περίοδος μια και καλή. Η όχι καλή διατροφή. Οι γυναίκες που είναι σε δίαιτα και που είναι σε μια δίαιτα απισκναντική, αλλά και στις γυναίκες που δεν είναι σε απισκναντική δίαιτα, έχει βρεθεί ότι μπορεί να τους κοπεί περίοδος και για ένα και για δύο μήνες, έστω και αν είναι και 25 και 30 χρονών. Φανταστείτε πόσο μάλλον εάν είναι 45. Mm-hmm. Άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι η ακτινοβόληση των οθικών λόγω κακοηθείας, η αφαίρεση των οθικών. Οι ορμόνες και τα επίπεδα στα οποία βρίσκονται, πώς μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ κατά του οργανισμού της γυναίκας? Οι ορμόνες όταν βρίσκονται σε καλά επίπεδα μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ. Όταν οι ορμόνες δεν είναι σε καλά επίπεδα πρέπει να τις φτιάξουμε. Υπάρχουν και φυτικά συσκευάσματα που έχουν στην κατεύθυνση αυτή? Βεβαίως υπάρχουν φυτικοί τρόποι, βεβαίως. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς έχουν ενοχοποιηθεί τα χημικά για κακοήθειες, δεν πρέπει να αφήσουμε τη γυναίκα στο έλεος των καταστάσεων. Δεν είναι σωστό ίσως να λέμε σε μια γυναίκα αυτό είναι, φυσιολογικό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μείνε στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι εύκολο να το πεις. Το θέμα είναι, μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω εσύ που είσαι ο ειδικός για να βοηθήσεις και να μην παραιτηθείς και εσύ και παραιτήσεις και τον άλλον. Όταν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ορμονική κατάσταση των γυναικών, mm-hmm, αυτό δεν θα το κάνουμε για μία γυναίκα. Θα το κάνουμε συνολικά για 50, 100, 200, 1000. Όταν γίνει αυτό, το ανοσολογικό σύστημα αλλά και το ορμονικό σύστημα της γυναίκας σταδιακά ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια επίκτητη γενετική πληροφορία και η γυναίκα, αυτό που θα κληρονομήσει γενετικά στην κόρη της, θα είναι μια καλύτερη προδιάθεση για ένα καλύτερο ορμονικό. Όταν όμως εμείς δίνουμε πράγματα που περιορίζουν το ορμονικό, όπως χημικά που στηρίζεται η οθήκη στην ορμόνη που θα πάρουμε από το στόμα και όχι στην ορμόνη που θα παράξει η ίδια, τότε κληρονομεί η γυναίκα στην κόρη της έναν, ας το πούμε, ποιητική αδεία, ο χαδερφισμό της οθήκης. Η οθήκη της δεν είναι και πολύ εργατική, γιατί στηρίζεται στην απέξω ορμόνη. Mm. Όταν λοιπόν η κοπέλα γεννηθεί και μεγαλώσει, η δική της οθήκη θα έχει μια συγγενή γενετική πληροφορία ότι δεν παράγει πολύ ορμόνη. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να σκεφτούμε και την ποιότητα ζωής μας που θα έχουμε τώρα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε για λίγα χρόνια, αλλά και την ποιότητα ζωής που θα κληρονομήσουμε εμείς στις κόρες μας. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές σημασία του νερού για την αντιμετώπιση εμμηνόπαυσης και πιο παλιά στις συνέντευξες που είχαμε κάνει. Τι νεότερα επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν σε αυτό το θέμα? Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα είναι λίγα. Να είναι σοβαρό. Αλλά συνεχίζει να είναι πολύ σοβαρό το θέμα του νερού, γιατί το ότι η εμμηνόπαυση είναι ασθένεια του νερού είναι αυτό που λέμε χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται επιστημονικότητα απαραίτητα για να αποδείξω εγώ ότι το δέρμα του προσώπου σας και τα μάγουλά σας, τα οποία είναι τεντωμένα και έχουν τη σπαργή τους και έχουν το νερό τους, mm-hmm, θα χάσουν το νερό τους και θα γίνουν ζαρωμένα. Mm-hmm. Μία φωτογραφία σε όλες τις γυναίκες που είναι 35 χρονών και άλλη μία φωτογραφία στις ίδιες γυναίκες όταν είναι στα 75 τους, είναι το πιο απλό επιστημονικό δεδομένο για να αποδείξουμε κάτι. Στην επιστήμη δεν αποδεικνύουμε το
εύκολο αποδεικταίο. Αποδεικνύουμε πράγματα τα οποία είναι breakthrough, τα οποία θα προχωρήσουν την επιστήμη πιο πέρα. Βλέπεις μια γυναίκα ή έναν άντρα στην ανθρώπαυση που έχει τους ημείς του, είναι αδύνατη και της γυναίκας και έχουν γίνει σαν κλωστοί. Αυτό δεν είναι, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί επιστημονικά. Η επιστήμη χρησιμεύει για να βρούμε, ας πούμε, ένα φάρμακο για μια κατάσταση. Ναι. Όταν κάτι είναι, όταν κάτι γίνεται έρευνα. Εντάξει, okay. Αυτό είναι φανερό, ότι χάνει η γυναίκα το νερό της και τα κόκαλα και το δέρμα και εμείς και πίνει νερό, αλλά το νερό δεν κρατιέται. Πώς λοιπόν μια γυναίκα μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της γονιμότητάς της? Λοιπόν, πρώτον, να μην έχει άγχος. Λίγο δύσκολο στην περίοδο που ζούμε. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και με τόσα πολλά που κάνει πλέον η γυναίκα. Ξέρετε τι γίνεται. Το άγχος είναι πολύ συγγενές με το φόβο. Αυτά είναι αρνητικά συναισθήματα. Η γονιμότητα είναι ένα θετικό γεγονός. Ένα θετικό γεγονός πάντοτε βάλεται από αρνητικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως θα έρθει σε εμάς. Βεβαίως υπάρχουν φυτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τις ορμόνες και σε περίπτωση χαμηλής γονιμότητας και σε περίπτωση εμεινόπαυσης και σε περίπτωση κλιμακτηρίου και σε περίπτωση πολυκυστικών οθικών και σε κάθε γυναικολογική περίπτωση μπορεί να βοηθηθεί με φυτικούς τρόπους η γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και η βοήθεια της γυναίκας. Για να ανεβάσουμε τη γονιμότητα που με ρωτήσατε, έχει μεγάλο ρόλο και η συμβουλευτική. Η συμβουλευτική πρέπει να γίνεται, και είναι κάτι καινούριο που λέω. Γιατί... Σαν ψυχοθεραπεία δηλαδή. Ναι. Γιατί ρωτήσατε κάτι πριν. Πώς θα ξεπεράσει το φόβο? Πώς θα ξεπεράσει το άγχος? Όλοι έχουν άγχος. Εκεί μπαίνει η συμβουλευτική. Και θα δούμε ότι σιγά σιγά ο τρόπος που γίνεται η αντιμετώπιση της χαμηλής γονιμότητας θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Η οποία συμβουλευτική από ποιους ειδικούς πρέπει να γίνεται? Από τους συμβούλους, από ψυχολόγους, από συμβούλους ψυχικής υγείας. Εάν η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας γίνεται με ένα μηχανικό τρόπο, ότι έχεις χαμηλή γονιμότητα, δεν γίνεται τίποτα, έχεις αργήσει, πέρασε ο καιρός, έλα να πες μέσα να κάνουμε μια εξωσωματική. Η εξωσωματική έχει συγκεκριμένα βήματα, μικρογονιμοποίηση, εμβριομεταφορά, προηγουμένως διέγερση οθικών κλπ. Μπαμ, 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 ο επόμενος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράει ούτε φυσική θεραπεία, ούτε να βρούμε ποιες βιταμίνες λείπουν και να τις συμπληρώσουμε, ούτε να βρούμε ποια ιχνοστοιχεία λείπουν και να τα συμπληρώσουμε, ούτε να κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη, ούτε τίποτα. Μπαίνουμε στη βιομηχανοποίηση. Με ασφάλεια μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμεινόπαυση? Η ασφάλεια είναι όταν την καθυστερούμε. Όταν η εμεινόπαυση έρθει, αρχίζουν και έρχονται τα προβλήματα. Αρχίζει και έρχεται η πιθανότητα για ταχυπαλμίες, για να έρθει χασιμότο, για εγκεφαλικά, για οστεοπόρωση, για υπνίες, υπνηλίες, ψυχολογικούς λόγους, κατάθλιψη. Είναι πολλά. Δηλαδή, ποτέ δεν πετυχαίνουμε να τα πούμε όλα. Ουρολοιμώξεις. Οπότε, ο κίνδυνος είναι στην εμεινόπαυση. Στην εποχή μας, η εμεινόπαυση πρέπει να έρχεται αργά, γιατί κάποια στιγμή οι γυναίκες πεθαίνανε 15 χρόνια μετά την εμεινόπαυση. Τώρα πεθαίνουν 45 χρόνια μετά την εμεινόπαυση. Οπότε δεν είναι, έχει νόημα, μία ζωή είναι. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη ζωή θα την περάσω με εμεινόπαυση και στην άλλη μου ζωή θα κάνω κάποια πράγματα, την περάσω καλύτερα. Όταν έχουμε μια ευκαιρία πρέπει να την αρπάζουμε. Ασφαλώς χρειάζεται να, για να αντέξει, ας πούμε, και να καθυστερήσει την εμεινόπαυση, ώστε να έχει και ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα η γυναίκα. Ναι. Η εμεινόπαυση, σαν εμεινόπαυση, ρίχνει και το ανοσολογικό μας σύστημα. Γιατί υπάρχει μία πτώση σε όλα. Υπάρχει ένδειξη, λοιπόν. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως να έρχεται και εμεινόπαυση από το χαμηλό ανοσολογικό σύστημα, ναι. Αλλά κατά κυρίως καταλαβαίνουμε από την εμεινόπαυση ότι θα πέσει και το ανοσολογικό. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι συχνά πριν την εμεινόπαυση, στην κλιμακτήριο ή στην προκλιμακτήριο ή περιεμεινοπαυσιακά, η γυναίκα μπορεί να παρουσιάσει και νόσο του Χασιμότο, το θυροειδή. Που αυτό είναι αυτοάνοσος νόσος του θυροειδή.
Δεν είναι υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός. Μπορεί να συνδυάζεται η Χασιμότο με υποθυρεοειδισμό, αλλά είναι συγκεκριμένη νόσος, αυτοάνοσος. Πώς ενισχύεται το σύστημα, λοιπόν, στο να είναι ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα? Ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα μπορούμε να το ενισχύσουμε με το να αποφεύγουμε κούραση σωματική ή ψυχολογική, κακή διατροφή, ξενύχτια και τσιγάρο, τοξικές ουσίες. Και μπορούμε να το ενισχύσουμε με το να αντιμετωπίσουμε την εμεινόπαυση, την αδρόπαυσή μας, να μην έρθει νωρίς, να ξεκουραζόμαστε αρκετά, να παίρνουμε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κλπ. Κατά προτίμηση ενδοφλέβια, γιατί από το στόμα δεν απορροφιόνται πολύ καλά, γιατί συνδέονται με πρωτεΐνες στο σηκώτη κατά 80% και κυκλοφορεί το 20%. Ενώ με το ενδοφλέβιο παρακάμπτουμε το πρώτο πέρασμα και έχουμε 100% βιοδιαθεσιμότητα, επαρκή ξεκούραση και όχι πολύ στεναχώρια. Πάλι και εκεί ο ρόλος της συμβουλευτικής. Και το άγχος, έτσι, όχι, να μην υπάρχει. Άρα ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα είναι όλα αυτά που είπατε εσείς. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα πέσει και αρρωστήσουμε, είναι πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να κάνουμε από το αν θα τα κάνουμε προληπτικά. Για την πρόληψη πρέπει να κάνουμε 3 πράγματα. Όταν έρθει το πρόβλημα, η ασθένεια, πρέπει να κάνουμε 13. Οπότε δεν μας συμφέρει. Μερικές φορές κάνουμε πράγματα και δεν πιάνουνε. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μία ίωση και πάμε και κάνουμε μία ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών, μπορεί να μην μας βοηθήσει τόσο όσο θα μας βοηθούσε να κάνουμε πριν και να μην έρθει καθόλου αυτό το πρόβλημα. Οπότε, υπάρχουν και δείκτες που μετρούν, δηλαδή κάνω, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Ναι. Οι σωστοί δείκτες, ας πούμε, που θα μας δείξουν ότι είναι σε καλή κατάσταση το νοσολογικό σύστημα, ποιοι είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι όλα μηχανικά. Δεν υπάρχουν δείκτες όπως είναι οι καρκινικοί δείκτες. Ένας δείκτης ότι το ανοσολογικό μας σύστημα είναι δυνατό είναι να μην αρρωσταίνουμε πολύ βαριά. Ένα ισχυρό ανοσολογικό φαίνεται και από το πόσο υψηλό πυρετό μπορούμε να ανεβάσουμε. Ένα ισχυρό, λέει η ομοιοπαθητική, ότι ένα ισχυρό ανοσολογικό σύστημα μπορεί να κάνει ένα πυρετό 41. Ενώ άτομα τα οποία δεν μπορούν, είναι εξασθενημένα, δηλαδή σπάνια βλέπουμε σε εξασθενημένα άτομα πυρετούς πολύ έντονους. Βλέπουμε 37-38, δεν πάνε πιο πάνω. Γιατί αυτό ο πυρετός είναι μια αντίδραση του ανοσολογικού. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν μελέτες, δεν έχει αποδειχθεί 100%, αλλά το να μην αρρωσταίνουμε είναι θέμα ισχυρού ανοσολογικού. Ασθενές ανοσολογικό σύστημα μπορεί να χτυπηθεί και από διάφορους ισχυρούς ιούς, έτσι. Σαν ιούς, και μικρόβια, οτιδήποτε. Έχουμε και τελευταία. Ναι. Έτσι, είναι. Ένα ασθενές ανοσολογικό σύστημα δεν χρειάζεται τον ιό. Αρρωσταίνει και από μόνο του. Χάνει μόνο του. Όσο πιο πολύ πέφτει, εδώ βλέπετε, το HIV, τι είναι το H? Είναι επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια. Οι άνθρωποι έχουν τόσο χαμηλό ανοσολογικό σύστημα που αρρωσταίνουν και πεθαίνουν από το χαμηλό ανοσολογικό. Είναι μεγάλο πράγμα να ανεβάζουμε το ανοσολογικό και να έχουμε άμυνα απέναντι στα μικρόβια και στους ιούς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή, κύριε Γικόντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Το Ανάδειξε το Υγεία συνεχίζει τα γυρίσματά του στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινοπολιτών, στη Δημητρίου Σούτου 46, και έχει καλεσμένο έναν πολύ εκλεκτό γιατρό και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Νικόλαο Μερτζιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο οποίος είναι χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδευτή στη Μεγάλη Βρετανία, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας και διευθυντής ουρολογικής κλινικής, επανορθωτικής και χειρουργικής ανδρολογίας. Θα μας μιλήσετε λοιπόν για τον προστάτη και την αντιμετώπιση των παθήσεών του. Λίγα λόγια γι' αυτό λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι ο προστάτης είναι ένας αδένας, ανεβρίσκεται μόνο στους άνδρες και φυσικά χρειάζεται για τη γονιμότητα στην αναπαραγωγική ηλικία. Αργότερα βέβαια μας δημιουργεί προβλήματα από την ηλικία των 45 ετών και μετά. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει μπει η τεχνολογία πολύ δυνατά στο χώρο της ουρολογίας και έτσι οι επεμβάσεις για τον προστάτη από επεμβατικές έχουν γίνει σχεδόν μη επεμβατικές ή αυτό που αποκαλούμε εμείς ελάχιστα επεμβατικές. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι έχει ταχύτερη αποθεραπεία ο ασθενής, δεν υπάρχουν τομές,
και συνήθως έχει ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο από μερικές ώρες μέχρι το πολύ ένα 24ωρο. Και αυτά αφορούν και τις δύο πιο συχνές παθήσεις του προστάτη, που ποιες είναι: η καλοήθης υπερπλασία, αυτό που λέμε έχω προστάτη, και φυσικά μια πιο δύσκολη κατάσταση που λέγεται καρκίνος του προστάτη. Το πρόβλημα είναι ότι και οι δύο αυτές παθήσεις έχουν κοινά συμπτώματα. Και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Είναι η συχνοουρία, δηλαδή πηγαίνω πολλές φορές στην τουαλέτα και την ημέρα αλλά και το βράδυ, ξυπνάω. Έχω αδυναμία να αδειάσω την κύστη μου, δηλαδή ενώ τελειώνω την ούρηση, μετά από λίγο αισθάνομαι ότι θέλω να ξαναπάω. Mm-hmm. Πολλές φορές αργώ να ξεκινήσω την ούρηση ή κάποιες άλλες φορές μόλις με πιάσει πρέπει να τρέξω και καμιά φορά μου φεύγουν. Mm-hmm. Αυτά είναι συμπτώματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με τον προστάτη και στις δύο αυτές παθήσεις. Και έρχεται η εξάχνωση, μια μέθοδος της τελευταίας δεκαετίας, να δώσει προβλήματα, να δώσει λύση και για τα δύο αυτά προβλήματα. Ναι, πάμε να δούμε τι είναι η εξάχνωση, καθώς οι νέες τεχνολογίες υπηρετούν τη σύγχρονη ουρολογία, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Η εξάχνωση είναι ένας γενικός όρος που σημαίνει τι? Ένα στερεό πράγμα περνάει στην αέρια κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Στη μεν καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, πηγαίνουμε χωρίς το μη διαμέσω της ουρήθρας, με φυσιολογικό ορό και εφαρμόζουμε μια ειδική τεχνική με θερμότητα και ό,τι ιστός υπάρχει προστατικός γίνεται αέρας, εξαχνώνεται όπως λέμε, και δίνει άμεση λύση στα συμπτωματολογία του ασθενούς. Στη μεν καρκίνο το προστάτη πηγαίνουμε με μία άλλη μέθοδο, με μία βελόνα ακριβώς πάνω στο εγκύδιο του προστάτη και με λέιζερ, δηλαδή φώτο εξάχνωση, πηγαίνουμε και εξαχνώνουμε αυτό τον όγκο. Να δούμε λίγο την πλάσμα εξάχνωση. Τι ακριβώς είναι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές? Πλάσμα εξάχνωση λοιπόν είναι αυτή η μέθοδος που εφαρμόζεται μόνο στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και διαμέσου, όπως είπαμε, φυσιολογικού ορού και ενός ειδικού ηλεκτροδίου δημιουργούνται κάποια ιόντα τα οποία προκαλούν την καταστροφή του προστάτη αδένα. Φυσικά εδώ πρέπει να σας διακόψω να τονίσω ότι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και οι επεμβάσεις αυτού του τύπου δεν έχουν καμία επίπτωση στη αισθητική λειτουργία όπως ο πολλής κόσμος νομίζει. Mm-hmm. Αυτό γίνεται μόνο στις περιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη. Πάμε να δούμε τον όρο εστιακή θεραπεία. Τι σημαίνει ακριβώς και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται? Η εστιακή θεραπεία είναι μια καινούργια, θα λέγαμε, επαναστατική μέθοδος. Έχει μπει στην ουρολογία για τα καλά τα τελευταία 10 χρόνια. Εμείς τη φέραμε πρώτη στην Ελλάδα, εγώ και η ομάδα μου, το 2015, εδώ δηλαδή και μία πενταετία, και είμαστε οι μοναδικοί που εφαρμόζουμε την εστιακή θεραπεία διαμέσου λέιζερ. Μάλιστα, προσφάτως παρουσιάσαμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ουάσιγκτον τη σειρά μας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνουμε διαμέσου ειδικού προγράμματος, software, αφού κάνει πρώτα μία μαγνητική τομογραφία και μας δείξει την ύποπτη περιοχή, ο ασθενής μας κάνει τη μαγνητική, πηγαίνουμε μετά με ένα ειδικό software, με μία ειδική βελόνα, τρισδιάστατα, βρίσκουμε αυτή τη βλάβη και με διαμέσου του λέιζερ την εξαχνώνουμε, δηλαδή την καίμε κατά το κοινό λεγόμενο, και έτσι δεν έχουμε τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια επέμβαση όπως είναι η ριζική προστατεκτομία, ακράτειας, αισθητικής δυσλειτουργίας. Με αυτή τη μέθοδο δεν έχουμε κανένα τέτοιο απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει και μαγνητική τομογραφία μέσα σε αυτό? Υπάρχει μαγνητική τομογραφία που είναι ειδική μαγνητική τομογραφία και λέγεται πολυπαραμετρική, η οποία είναι λίγο διαφορετική από την κοινή μαγνητική τομογραφία και μας δίνει ακριβώς, μας φτιάχνει τον προστάτη και την κακοήθεια, τη βλάβη αυτή, την κακοήθη βλάβη, σε μια τρισδιάστατη μορφή και έτσι μπορούμε εμείς εύκολα με ακρίβεια χιλιοστού, με τη βελόνα μας, να πάμε οι χειρουργοί και να την καυτηριάσουμε. Και ο ασθενής φεύγει μετά 1-2 ώρες από το νοσοκομείο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία? Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό που λέγεται μέθη, γιατί θέλουμε, επειδή θέλουμε ακρίβεια χιλιοστού, δεν θέλουμε ο ασθενής να μας κουνηθεί. Αλλά μπορεί να γίνει με εντελώς τοπική αναισθησία. Είναι μια ανέμακτη μέθοδος. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Βέβαια δεν είναι για όλους τους ασθενείς που έχουν καρκίνο του προστάτη, είναι για τους λιγότερο επιθετικούς όγκους.
Είναι κοστοβόρα? Σε σχέση φυσικά με τις ριζικές θεραπείες όπως είναι η ρομποτική ή η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, είναι πολύ πιο φθηνή, κοστίζει το 1/3 σε σχετικά με αυτές και φυσικά δεν είναι κοστοβόρα με την έννοια ότι δεν έχει μετά τα προβλήματα που μπορεί να έχει σε ακράτεια ή αισθητική δυσλειτουργία που πρέπει να κάνεις κάποιες άλλες θεραπείες, έτσι διατηρείς, είναι κυρίως για νέους άντρες, διατηρείς και τη αισθητική σου ικανότητα και την εγκράτεια των ούρων. Να ρωτήσουμε, μετά από μια τέτοια επέμβαση, υπάρχουν επιπλοκές στον ασθενή? Καταρχάς θα μιλήσουμε για την καλοήθη υπερπλασία που κάνουμε, όπως είπαμε, την εξάχνωση, την πλάσμα εξάχνωση. Εκεί η πιθανή, ας το πούμε, παρενέργεια, δεν θα το λέγαμε επιπλοκή, σε κάθε επέμβαση του προστάτη τέτοιου τύπου, είναι η παλίνδρομη εξπερμάτιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σπέρμα σε ένα ποσοστό περίπου 60% των ανδρών μετά από αυτή την επέμβαση πηγαίνει στην κύστη και βγαίνει με την ούρηση. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου την αίσθηση του οργασμού που έχει ο άντρας εκείνη τη στιγμή, αλλάζει μόνο την δυνατότητα γονιμοποίησης. Δηλαδή, αν είναι ένας νέος άνδρας, ας υποθέσουμε 40-45 ετών, γιατί έχουμε και τέτοιους που υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση, δυσκολεύεται να τεκνοποιήσει μετά και γι' αυτό καλό θα είναι να έχει κάνει μια σπερματοληψία πιο πριν. Πολλές φορές βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φυγοκέντρηση των ούρων, αλλά σίγουρα είναι πιο πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, κυρίως οι άντρες, ότι ένα ποσοστό 60% θα έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει στο 60% και όχι στο 100% επί του παρόντος. Τώρα, όσο αφορά την φωτοεξάχνωση, δηλαδή το λέιζερ που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο του προστάτη, εκεί πραγματικά, τουλάχιστον στη δική μας σειρά αλλά και του εξωτερικού, δεν έχουν σχεδόν καμία παρενέργεια, είτε σοβαρή είτε λιγότερο σοβαρή. Μπορεί να έχει μια μικρή για μερικές ώρες αιματουρία, όπως λέμε, δηλαδή να είναι τα ούρα μας λίγο ροζ, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο περνάει με τις επόμενες ώρες και δεν έχει καμία επίπτωση γενικότερα στην υγεία του. Όσον αφορά την κατάσταση του σπέρματος του άντρα, πώς αυτή διατηρείται, έχει κάποια επίπτωση όλη αυτή η χειρουργική επέμβαση σε αυτό? Ναι, όπως είπαμε πριν, έχει αυτή την παλίνδρομη εξπερμάτιση. Βέβαια, εδώ θέλω να πω, όσο αφορά όχι το σπέρμα, ένα παράγοντα που δεν είπαμε και είναι η κληρονομικότητα, που αφορά τον καρκίνο του προστάτη. Έρχονται συχνά άντρες στο ιατρία μας και μας ρωτούν εμάς τους ουρολόγους, ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη. Ναι, έχει διπλάσιες σχεδόν πιθανότητες να νοσήσει σε σχέση με έναν που δεν έχει κάποιον συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση η εξέταση του PSA, που είναι αυτή που μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμα τον καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να γίνεται από την ηλικία τουλάχιστον των 40 ετών, δηλαδή αρκετά νωρίς. Τώρα τελευταία έχουμε και κάποιες γενετικές εξετάσεις, ανιχνεύουμε δηλαδή κάποια ογκογονίδια, όπως το πιο γνωστό είναι το BRCA2, είναι αυτό που θα έχουν ακούσει οι τηλεθεατές για την Ατζελίνα Τζολί, μια και ήταν μια γνωστή ηθοποιός του Hollywood, είναι μια γνωστή ηθοποιός του Hollywood, η οποία βρέθηκε θετική γιατί το ίδιο ογκογονίδιο ευθύνεται και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και των μαστών. Οπότε και αυτό έχουν τη δυνατότητα κάποιος να το ανιχνεύσει και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα η τιμή του έχει πέσει αρκετά σε σχέση με τις αρχικές. Οπότε θα μας δώσει μία ένδειξη κατά πόσο έχει πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Γιατρέ, μας αναφέρεται ότι θα έρθουν και σύντομα Αμερικάνοι γιατροί στην Ελλάδα για να μετεκπαιδευτούν σε αυτή τη μέθοδο τη δική σας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί έχουμε μια τροποποιημένη μέθοδο η οποία δεν γίνεται αλλού και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον η επιστημονική κοινότητα στο πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο και κλείσαμε κάποιες συμφωνίες να έρθουν νεαροί γιατροί και από την Αμερική και από την Αυστραλία και από τις ευρωπαϊκές χώρες για να μετακπαιδευτούν σε αυτή τη δική μας τεχνική. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Θεραπεύεται η εξάχνωση του προστάτη? Πολύ σωστή η ερώτησή σας, για να μην φοβηθούν και οι τηλεθεατές σας.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι κάτι, ιδίως σε αυτά τα στάδια που εφαρμόζεται η εστιακή θεραπεία, που θεραπεύεται πλήρως. Mm-hmm. Οπότε όσο πιο έγκαιρα έρθει κάποιος, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ίαση πλέον και όχι για αντιμετώπιση. Σε όποιο στάδιο όμως και αν έρθει σε εσάς και σας επισκεφτεί, θεραπεύεται ή όχι. Πλέον αν είναι προχωρημένο... σήμερα και μέχρι και προχωρημένα στάδια, mm-hmm. όχι με αυτή τη μέθοδο φυσικά, με άλλες μεθόδους, μπορεί να θεραπευτεί ο καρκίνος του προστάτη. Μάλιστα. Εκτός από τις μεταστατικές περιπτώσεις που ως γνωστόν εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Περιπλέκονται τα πράγματα, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή και για τη διαφώτιση του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πολύ.